αδιέξοδο στην διαπραγματευτική συνάντηση για το καυτό ζήτημα της μετεγκατάστασης του καταβλισμού των Ρωμά και των δύο φύλων πίσω από το αστυνομικό μέγαρο εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε τις ελπίδες μας στην Πειθό. Έχουμε τις ελπίδες μας στο επιχείρημα ότι υπάρχει αυτό και υπάρχει αυτή η πρόταση ενός οργανωσμένου οικισμού και υπάρχει και η διαβίωση μέσα στις λάσπες και στα ποντίκια. Ελπίζουμε η κοινή λογική να πρετανεύσει. Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο πει το ναι, ξεκινά ένας μαραθώνιος για συλλογή εγκρίσεων για αυτό το οικόπεδο. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει καταρχήν αν συμφωνεί ή όχι με την εισήγηση που υποβάλλει ο κ. Βασιλάκης και αφορά στην μετακίνηση των Ρωμά μέσα στο ίδιο ακίνητο σε διαφορετική θέση. Ακόμα και αν υπάρχουν ενστάσεις και από τις δύο. Ακόμη και αν υπάρχουν, θα απαιτηθεί πάρα πολύ χρόνο στη συνέχεια για διατυπώσεις. Το παρόν στη συνάντηση έδωσε ο εκπρόσωπος της μία εκ των δύο φύλων, Σημεών Σεραφιμόπουλος, ο οποίος, αν και συμφωνεί με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, διατύπωσε το αίτημα 47 οικογενειών για την αποζημίωση των σπιτιών τους, προκειμένου να μετεγκατασταθούν σε άλλη περιοχή. Λογικό είναι αυτοί που έχουν δώσει τις οικονομίες μια ζωή και έχουν φτιάξει από ένα σπιτάκι να μην δεχτούν να πάνε σε κίσκους. Άρα κάνουν ένα βήμα πίσω με μια οικονομική ενίσχυση να μπορέσουν να ενταχθούν κάπου αλλού. Εξέλιξη που δημιουργεί νέα εμπόδια στην όλη διαδικασία και με το κίνδυνο δημιουργίας τριών καταβλισμών στην επίμαχη έκταση να είναι υπαρκτός. Θα μείνουν τα 47 σπίτια εκεί που είναι. Δεν είναι λογικό αυτό. Λέω κάτι παράξενο. Δηλαδή δεν μου δίνεις τη δυνατότητα να πάρω ένα σπίτι, θα σου δώσω το σπίτι μου. Μπορεί να γίνουν και τρεις καταβλισμοί. Άμα δεν βρεθούν. Μα δεν θα γίνει κάτι. Και αυτό παραμένουν και άλλες 150 οικογένειες στο έλεος του Θεού. Μπορεί να συνεπάρξει με την άλλη φυλή. Πώς δεν μπορεί να συνεπάρξει, επειδή θα είναι τώρα 10 μέτρα, δηλαδή ένας δρόμος θα είναι η Ρωμά και ένας δρόμος θα είναι η άλλη φυλή. Σιγά το πράγμα. Αυτό δεν θέλουν, αυτοί θέλουν να δώσουν, δημιουργούν το πρόβλημα. Την ανάγκη κατάρτισης ενός σύγχρονου προγράμματος από την πολιτεία για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, τόνισε ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, ο οποίος επισκεφθεί αύριο τον εκπρόσωπο της δεύτερης φυλής, κ. Κατσάρη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, τραβάει κόκκινη γραμμή στο ζήτημα μετεγκατάστασης και των δύο φυλών πίσω από το αστυνομικό μέγαρο. Χρειάζεται ένα σύγχρονο, οργανωμένο πρόγραμμα για ενσωμάτωση των κοινωνικών αυτών ομάδων σε σπίτια και σχολιά. Δεν είναι εύκολη λύση. Αλλά πρέπει να την έχουμε αυτή τη λύση μαζί με όλες τις άλλες. Για την επίλυση του κοινωνικού προβλήματος απαιτούνται προσεκτικά βήματα ώστε να μην προκύψουν και νέα προβλήματα στο άμεσο μέλλον, τόνισαν μεταξύ άλλων επικεφαλής παρατάξεων. Είναι κυρίως ανθρώπινο και πρέπει να το δούμε σίγουρα από την ανθρώπινη διάστασή του. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο κυρίως πρέπει να σκύψει η πολιτεία και το κράτος του κεφάλι πάνω και να δώσει τη λύση. Να σχεδιάσουμε και τεχνοκρατικά και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά μαζί με αυτούς την επίλυση του προβλήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει είτε μία λύση, ένα οικισμό με δύο κομμάτια, ή θα περιλαμβάνει οικισμό και με την εγκατάσταση, ή θα περιλαμβάνει κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε στην πορεία ποιο μπορεί να είναι. Θα πρέπει να συνενέσουμε, θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει ώστε να ξεκινήσει. Και δεν θα υπάρξει βέβαια μαγική λύση, αλλά επιτέλους να αποφασίσουμε ότι θα δώσουμε μια λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Θα πρέπει να σπάσουμε το ρόδι, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει ένα βήμα μπροστά, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες οικογένειες να φύγουν από τις λάσπες και να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, τόνισαν μεταξύ άλλων με φόντο και τα ασφιχτικά χρονικά περιθώρια με τον ιδιώτη επενδυτή που έχει νοικιάσει την έκταση Φιλέτο των 140 στρεμάτων με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικού και εμπορικού πάρκου αναψυχής. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουν από κάπου. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή. Όταν ξεκινήσουν και γλυκαθούν, θα δουν τι ωραία που είναι και θα πρέπει αναγκαστικά μετά να ενταχθούν, γιατί θα δουν τη γλύκα της ζωής.